Αυτές οι εικόνες στην παραλία της Αμουδάρας με την κατακόρυφη μείωση της στάθμης της θάλασσας προκάλεσαν ανησυχία και σύγχυση στους κατοίκους της περιοχής. Απλώς είναι κάτι εντυπωσιακό και πρωτοφανές ίσως. Για μένα προσωπικά ναι. Προσπάθησα να μετρήσω λίγο την απόσταση από την χτεσινή μέρα, από την προχτεσινή μέχρι τη χτεσινή, και ήταν απόσταση γύρω στα 8 μέτρα μέτρησα με το άνοιγμα των ποδιών. Πόσο κτήματα ότι έχει κατέβει η στάθμη της θάλασσας? Η στάθμη είναι γύρω στους 40 με 50 πόντους. Από ό,τι μου είπε όμως ο πατέρας μου, και στη Ζάκυνθο, από την οποία κατάγομαι, συνέβη και ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μια αστρονομική παλήρια έχει σχέση με τη σχετική κίνηση των πλανητών και τις έλξεις που ασκούνται μεταξύ τους, που αυτά ανάγονται σε βαρυτικές δυνάμεις. Έχουμε λοιπόν εδώ το ρόλο της γης, της σελήνης και του ηλίου. Δηλαδή η βαρύτητα της γης είναι αυτή που κάνει το νερό να κάθεται στη θάλασσα μας, που του δίνει το βάρος, που το τραβάει προς τα κάτω. Επίσης να σημειώσω ότι η γη, υπό την επίδραση της σελήνης, τη σχετική κίνησή τους δηλαδή, έχει μια συμπεριφορά κάτι σαν τη σβούρα, θα έλεγε κανείς, που τη βάζουμε και περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του να την αφήσουμε και κινείται, αλλά κάνει και μια κίνηση η οποία κάνει κάπως έτσι καθώς κινείται. Οι εικόνες άκρως αποκαλυπτικές, καθώς η στάθμη της θάλασσας υποχώρησε σημαντικά σε ένα μεγάλο τμήμα της Αμουδάρας, στο ύψος της ΔΕΗ, με ορισμένους πολίτες να εκφράζουν τους φόβους τους ακόμη και για το ενδεχόμενο πρόκληση τσουνάμι. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Χαράλαμπος Φασουλάς, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα, έκανε λόγο για ένα σύνηθες φαινόμενο παλήρειας, το οποίο σχετίζεται με την ευθυγράμμιση των πλανητών. Σχετίζεται με αστρονομικά αίτια. Πλησιάζουμε στην νεαρινή εσημερία, όπου η Γη θα είναι στην πιο κοντινή θέση σε σχέση με τον ήλιο, και έτσι αυτό σε συνδυασμό με την αντίστοιχη θέση της σελήνης δημιουργούν πολύ πιο έντονα παλιριακά φαινόμενα από ό,τι έχουμε συνήθως. Πολλοί άνθρωποι ενδεχομένως τους προκάλεσε μια σύγχυση με το φαινόμενο του τσουνάμι, το οποίο όταν είναι να εκδηλωθεί σαν φαινόμενο συνδέεται με μια γρήγορη, όμως πολύ γρήγορη, έτσι, απόσυση της θάλασσας. Αυτό λοιπόν δεν έχει καμία σχέση, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο διαρκεί αρκετές μέρες και εξελίσσεται πολύ πιο αργά. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Νίκου Καμπάνη, ο οποίος αναφέρθηκε στην αστρονομική παλήρεια εξαιτίας της αλλαγής των θέσεων των πλανητών. Αυτή τη στιγμή να σας δώσω την εικόνα που βλέπουμε από την πλατφόρμα Μαρινόμικα. Δείχνει λοιπόν η πλατφόρμα σε τρέχουσα φάση στα βόρεια παράλια της Μεσογείου, από την Βαλένθια, τη Λιόν, την Ιταλία, μέχρι και την Καβάλα. Έχουμε μία πτώση της στάθμης μέχρι 20 σαντιμέτρ περίπου. Στα νότια παράλια της Μεσογείου, γύρω στα 40. Αυτό οφείλεται η ένταση προς τα νότια παράλια, στους βόρειους, στους έντονους και βόρειους συνεχόμενους ανέμους, οι οποίοι έχουν καταγραφεί τις τελευταίες μέρες. Ειδικοί παρακολουθούν στενά το εντυπωσιακό αυτό φαινόμενο, το οποίο όπως διαπιστώθηκε ήταν έντονο εξαιτίας και της δύναμης των ανέμων, ενώ τις επόμενες μέρες η στάθμη της θάλασσας θα επανέλθει στα κανονικά της επίπεδα.